Λοιπόν, εδώ τον έχω. Χρυσές, παρακαλώ. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο για να ψηφίσουμε... Άμα έχω σαν να αντιδράτε έτσι, είπαμε, αλλά... Τι? Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τι δύσκολε εκλογέ που υπάρχουν. Δεν έχει ψηφίσει κανένα. Άσχετα με το τι έχει πει, ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν. Έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Συμπαράξαμε το που σημαίνει ότι πάμε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Άσχετα με το τι είπε κάποιο ή δεν είπε στην ομιλία του, μετράει η ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Ποιοι είναι, γιατί ποιοι καταψηφίζουν, ποιοι ψηφίζουν. Λοιπόν, θα έρθει η σειρά. Ποιοι ψηφίζουν τον προϋπολογισμό. Είπες είναι λίγοι, κάτσε. Ναι, 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 λοιπόν. Ποιος, όμως ναι. Λοιπόν, ποιοι δεν το ψηφίζουν. Έχουμε και λευκό, ε. Εντάξει. Οκτώ, όχι. Τα έχεις γράψει τα ονόματα, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Καταρχήν, ναι, πέντε πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών που με τέτοιες συνθήκες κατάφεραν να συντάξουν ένα προϋπολογισμό εκτάκτου ανάγκης. Δεν ξέρω τι συνθήκες επικρατούσαν πριν να μην αναλάβουμε τη διαχείριση του Δήμου, αλλά αν κάποιος από εσάς ερχόταν από κοντά μια-δυο μέρες πάνω θα καταλάβαινε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Ήδη σήμερα ήρθε άλλο μπουλέτο από τα δικαστήρια, απόφαση για αυτοδιοικητικούς του 7-8 πότε ήτανε και στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουμε ένα συμβιβασμό να πληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ κάθε μήνα για αυτό το κομμάτι και έπονται χίλια δυο άλλα. Λοιπόν, άρα οι κορώνες, τα πυροτεχνήματα και αυτά δεν έχουν θέση εδώ. Είμαστε σε μια φρικτή κατάσταση, πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε. Τώρα, πολιτικά μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά εδώ πρέπει να κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Εγώ αυτό το είχα προτείνει και όταν αναλάβαμε το Δήμο ακόμα, θεσμικά ό,τι έπαιρνε στην αντιπολίτευση θα δεχόμουν άνετα να συνεργαστούμε. Από εκεί και πέρα, έχω επαφές με το Υπουργείο Εσωτερικών και την άλλη εβδομάδα θα κατέβω να δω πάλι τον κύριο Κουρουμπλή. Ευτυχώς που έχω αδερφικό φίλο ανεψιό του γιο της αδερφής του και μπορούμε έτσι εύκολα να και να συνομιλούμε, αλλά βασικά να καταλαβαίνει τη θέση μας και να βοηθάει. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που ξεπερνάει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά τα υπόλοιπα από εκείνα που είχε πάρει και ο Δήμος παλιότερα για την αποπληρωμή χρεών παρελθόντων ετών. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτά, να απαλύνουμε λίγο την αιμορραγία την οικονομική του Δήμου. Από εκεί και πέρα, το πλάνο μας είναι αμετάβλητο, φανατικά και αιματηρά υπέρ του πρωτογενή τομέα. Η περιφέρεια βοήθησε, ήδη θα κάνουμε συμβάσεις εργασίας, ένα χημικό και ορισμένα άλλα άτομα απαραίτητα. Από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκη στη Γεωπονική Σχολή έχουμε συμφωνήσει να έρχονται χιλιάδες δείγματα εδώ. Μέχρι και στην Κρήτη έχουμε κάνει συμφωνίες να στέλνουν και αυτοί δείγματα, να μπορέσουμε πρώτο να βοηθήσουμε τον τόπιο, το δημότη μας, να μπορέσει να καλλιεργήσει, γιατί αυτό είναι το απάβγασμα της βοήθειας στον αγρότη. Είναι να τον βοηθήσουμε να καλλιεργήσει με τις καλύτερες συνθήκες, να μην κάνει άδικο κόπο, να μην βάλει φυτά εκεί που δεν πρέπει, να μην εκθρέφει ζώα εκεί που δεν μπορούν να αποδώσουν, ούτως ώστε να δώσουμε μια ανάσα στο Δήμο. Από την ΚΕΔΕ έχουμε υποστήριξη, υπάρχει ένα μελετητικό γραφείο κάτω, υπάρχει τμήμα προγραμματισμού, υπάρχει νομικό τμήμα και στις Βρυξέλλες υπάρχει πάλι γραφείο της ΚΕΔΕ για προγράμματα. Ήδη προγραμματίζουμε μια επίσκεψη στις Βρυξέλλες με βοηθό σε αυτή την κίνηση τον Ευρωβουλευτή τον Θοδωρή του Ζαγοράκη. Μπορούν οι Δήμοι, όπως το ξεκαθαρίσαμε, να εκτελούν μικρά και μεσαία έργα από μόνοι τους, με μελέτες, με προγραμματισμούς και με τις υπηρεσίες σε όποιο βαθμό μπορούν να βοηθήσουν και συμπληρωματικά μπορούμε να πάρουμε και εξωτερικούς συνεργάτες. Ήδη προχτές, όχι χτες, στην Άγκο, της οποίας είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβούλιο, βάζουμε πλάνο σε ένα σχέδιο ούτως ώστε περιφέρεια και Δήμοι να μπορούν να συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες, κάποιους επιστήμονες, και να δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί σε αυτούς για να μπορέσουμε να, έστω προσωρινά, να κρατήσουμε αυτό το πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας εδώ στον τόπο, αλλά και να βοηθήσουν στον προγραμματισμό, στις μελέτες και στην αξιοποίηση του τόπου. Το έχω πει και το πιστεύω ακράδαντα, ειδικά ο Δήμος ο δικός μας είναι εντελώς αναξιοποίητος. Η παραγωγή του μπορεί να αυξηθεί κατά 50 φορές, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε πέντε. Το τι χάθηκε μέχρι τώρα είναι παρελθόν. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μέσω προγραμμάτων φτηνή ενέργεια, ΑΠΕ, να έχουμε τζάμπα ρεύμα για άγκληση νερού για τις αρδεύσεις, θέρμανση θερμοκηπίων, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι επειδή εγώ είμαι και παραγωγός και τα ζω και έχω άποψη, θερμενόμενο θερμοκήπιο σημαίνει 4 παραγωγές το χρόνο. Δηλαδή με το έδαφος που έχουμε εμείς, με τις κλιματικές συνθήκες, μπορούμε να ταΐζουμε τη μισή Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς κεντρικά, περιφερικά, μάθανε τον κόσμο να μην δουλεύει, μάθανε τον κόσμο να ζητάει μόνο καμιά θεστούλα να παίρνει κάτι ψίχουλα, απλώς και μόνο να τα ψιλοβολεύει, και να τους έχουν έρμεα με τις αλυσίδες και στον κομματικό στρατό τους. Λοιπόν, έχουμε βάλει πλάνο να κάνουμε 1000 δράσεις, δεν είναι ώρα να τα αναφέρουμε αυτά, και με φυτώρια και με τυροκομεία και με τυροκομικές σχολές. Ήδη την επόμενη εβδομάδα θα έρθει ένα κλιμάκι από το Μετσόβιο για το θέμα της μαρμαροφόρου περιοχής του Τρανοβάλτου. Με την Εκομέτρηξη, μια ιδιωτική εταιρεία, είναι διαθέσιμη να αναλάβουν όλο αυτό το άχρηστο υλικό, να το τρίψουν, να το αξιοποιήσουν, να αποκαλυφθεί η μαρμαροφόρος περιοχή, ούτως ώστε οι μαρμαράδες της περιοχής να μπορέψουν να εκμεταλλευτούν το μάρμαρο. Γιατί έτσι όπως είναι, είναι φύση αδύνατον, οικονομικά ασύμφορη η εκμετάλλευση, η εξόρυξη του μαρμάρου. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός τον έχετε προσθέσει, δεν χρειάζεται να αναφέρω νούμερα και λεπτομέρειες, είναι προϋπολογισμός ανάγκης. Τώρα, το αν κάποιοι δεν θέλουν να τον ψηφίσουν για κάποιες λεπτομέρειες, για μια πλατεία και ένα τέτοιο, εγώ θλίβομαι ειλικρινά, γιατί θα έπρεπε και το τελευταίο ευρώ να πάει σε εκμετάλλευση του νερού, του εδάφους, για να δώσουμε στον αγρότη την ευκαιρία να παράγει.
και σε συνάρτηση με τις ΚΙΝΣΕΠ που τις έχουμε ενεργοποιήσει και τις έχουμε αναγάγει σε στόχο στην αιχμή του δώρατός μας, πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένας θεσμός που εγώ τουλάχιστον έχω επισκεφτεί με συνεργάτες μου τουλάχιστον 5-6 ΚΙΝΣΕΠ σε χωριό 100 κατοίκων, 9 γυναίκες, σε μια περιοχή του Λαγκαδά, κάναν ΚΙΝΣΕΠ, εκμεταλλεύονται αρωματικά φυτά, καλλιεργούν 80 στρέμματα και σε έναν οντά που λέμε, κάνουν σαπούνια, κρέμες, σε φακελάκια αρωματικά φυτά και δεν προλαβαίνουν να παράγουν και να μαζεύουν λεφτά. Τώρα, αν εσείς αυτά τα βλέπετε όνειρα θερμής νυχτός και αστρονομικά προγράμματα, λυπάμαι πολύ που εκεί θα πάνε όλα. Δηλαδή, αν χρειαστεί να βάλουμε κάποια λεπτά για να οργανωθούν οι παραγωγοί και οι αγρότες και στη μεταποίηση, οπωσδήποτε θα πάνε. Δηλαδή, τώρα το τι γράφουμε σε μια δράση τώρα. Αύριο θα το δημιουργήσω εγώ. Και δεν θα χρειαστεί καν. Δηλαδή, πρώην υπάλληλος της περιοχής ήρθε και με βρήκε, λέει με τη γυναίκα μου έχουμε 120.000 ευρώ στην άκρη, επειδή πιστεύουμε σε εσένα δήμαρχε, όπου πεις, εμείς αύριο ξεκινάμε, γιατί ο Δήμος και εγώ προσωπικά δεν έχουμε καμιά φιλοδοξία να γίνουμε ούτε πιο. Βάλε στίχημα αγαπητέ μου, αλλά χοντρό στίχημα και θα στα πάρω κιόλα. Και θα στα πάρω κιόλα. Θα στα πάρω κιόλα, γιατί αυτές οι νοοτροπίες όχι μας πάνε πίσω, όχι παρέδια. Άμα θέλει, τι παράγουμε. Άμα θέλεις, εγώ μπορώ να πάρω και εδώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά θα βάλει στίχημα πρώτα. Θα πάρουμε στίχημα πρώτα. Τι. Λοιπόν, εγώ θέλω και αυτή η έκκληση που κάνω είναι πιο πολύ στους στενούς μου συνεργάτες, έτσι, στους στενούς μου συνεργάτες, γιατί βλέπω μια αποστασιοποίηση και μια τέτοια. Λοιπόν, όποιος θέλει να βαδίσει μαζί μας θα είναι εδώ. Εγώ δεν ξεχωρίζω ούτε συμπολίτευση, ούτε αντιπολίτευση και μάλιστα εγώ από την αρχή στηρίχθηκα στην αντιπολίτευση και θέλω, γιατί όλοι μαζί, εδώ δεν είναι κοινοβούλιο, εδώ δεν είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και πράσινα άλογα, εδώ είμαστε ένας Δήμος που έχει ευκαιρίες απεριόριστες και άμα αφήσουμε τον κόσμο σε αυτή τη μιζέρια, είμαστε έξι της τύχης μας. Και ο καθένας να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Λοιπόν, προχωράμε στην εξαγορά. Δεν μπορεί να παραιτηθεί τίποτα τώρα. Τι είναι, αν έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Κύριε Κυριακίδη, περάσαμε τίποτα. Δεν περάσαμε τίποτα. Βεβαίως περάσαμε. Δεν περάσαμε τίποτα, πρόεδρε. Βεβαίως και πέρασε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Και ποιος εισπράττει τα λεφτά. Για τη λαϊκή μιλάω, για τις 5 λαϊκές και τις 5 λαϊκές. Αυτά γιατί δεν γράφετε τις ερωτήσεις. Γιατί να τις γράψουμε, εδώ τι γράφουμε. Αυτά είναι τοποθετήσεις κάνουμε τώρα. Άμα ξεκινήσουμε με νέο κύκλο ερωτήσεων. Είναι δύσκολο. Είστε παλιός αυτοδιοικητικός. Εισπράττουμε λεφτά. Είστε παλιός αυτοδιοικητικός. Ξέρετε τη διαδικασία. Επειδή την ξέρω για αυτό σου λέω. Όχι, η διαδικασία είναι ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Περπεντινό σύστημα εφαρμόστε. Ωραία. Κολλήσαμε εκεί πέρα στο περπεντινό σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κακό, πρόεδρε. Λοιπόν, πού είναι πιο απάντησε, γιατί. Πού είναι πιο κακό. Ποιο εισπράττει τα λεφτά. Τα εισπράττουμε. Μόνο για αυτό μιλήσω. Τα έχουμε στα έσοδα αυτά, είναι καταγεγραμμένο, έχουμε κωδικό μέσα. Τα έχετε προπολογίσει. Είναι προπολογισμένο. 17.706. Στα έσοδα 17.706. Όλη τη χρονιά. Προπολογισμού είναι. Πάλι σε ένα νούμερο μέσα αυτό. Κύριε Κυριακίδη, αυτό εδώ πέρα το προϋπολογισμό το πήρατε τη Δευτέρα. Έτσι. Σήμερα προχθές δεν το στείλετε στο Θόδωρα. Άμα ήρθε την μυθεπόμη, τι να κάνω. Πού είναι το πρόβλημα.
Γιατί το διαβάζουν και δεν το διαβάζουν. Ποια είναι τα έσοδα. Λοιπόν, άλλος τοποθέτησε. Και ποιος θα εισπράττει, δεν με απάντησε. Ποιος θα εισπράττει. Ποιος είναι, εισπράττωρας υπάρχει. Εισπράττωρας. Ναι. Έχουμε στο, εδώ στα εσένα βγαίνει ο Καψάλης, ο Δημήτρης. Επιτροπή πρέπει να υπάρχει. Κανονικά, κανονικά, αυτός είναι εισπράττωρας. Για τις πράξεις πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει επιτροπή, πρόεδρε. Και όχι ένας, εντάξει, όχι ένας υπάλληλος. Μαζί με τα τέλη, να τα συζητήσουμε, Θόδωρα. Τώρα δεν νομίζω ένας τώρα να βγαίνει και να εισπράττει, δεν τον βλέπω και τόσο... Λοιπόν, θέλει κανείς άλλος να τοποθετηθεί. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Σήκωσε το χέρι γι' αυτό. Όχι, δεν βλέπω κανέναν. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ας αναφερθώ σε αυτό, τον κύριο Ζουρμπά που αναγνωρίζω ότι είχαμε δώσει με τα προγράμματά μας και ως λειτουργία του Δήμου βάρος στο πρωτογενή τομέα και ότι αφήσαμε παρακαταθήκη στη σημερινή Δημοτική Αρχή και ασπαστήκατε και αυτή την παρακαταθήκη προκειμένου να προχωρήσετε τα έργα. Εμείς το τιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Μακάρι βέβαια και ο Δήμαρχος στις δημόσιες τοποθετήσεις να φερόταν με τον ίδιο τρόπο. Κάθε φορά που βγαίνει δημόσια, όχι μας απαξιώνει, αλλά περίπου μας βγάζει, ας μην το χαρακτηρίσουμε. Παρένθεση όμως αυτό. Παρένθεση. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που θα επικαλυστώ αργότερα το πώς σκεφτόμασταν εμείς και ευτυχώς που η σημερινή Δημοτική Αρχή με την έκφραση, όποια έκφραση έχει, συνεχίζει αυτό το έργο γιατί πραγματικά είναι κρίσιμο για τον τόπο μας. Και εγώ πραγματικά πιστεύω στον σεβασμό της νέας δημοτικής στο έργο της προηγούμενης και ότι πατάει μία στα καλά της άλλης, και έτσι πρέπει να γίνει, και στα κακά ας μην πατήσει. Αλλά στα καλά της άλλης πρέπει να πατήσει. Εάν ο ένας μηδενίζει το έργο του άλλου, τότε ο τόπος δεν προχωράει. Και κατατρευόμαστε και χάνουμε δυνάμεις στο να γίνονται άσκοπες και άγονες αντιπαραθέσεις, χωρίς ουσία και νόημα. Μακάρι να τιμούσατε από την πρώτη αρχή. Με τον τρόπο που δουλεύετε τώρα, από αυτά που λέτε τώρα τουλάχιστον, το δικό μας έργο. Ίσως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε πάρα πολύ. Και έχουμε βοηθήσει. Και έχουμε βοηθήσει. Πιθανώς στα Δημοτικά Συμβούλια να μην μιλώσει, αλλά ο κ. Ζαμπάς πόσες φορές απευθύνθηκε σε μένα, του είπα πραγματικά αλήθειες, όπως εγώ τουλάχιστον τις εκλάμβανα, και το τι είχαμε σχεδιάσει ως Δημοτική Αρχή και με τους συμβούλους και με τις τεχνικές υπηρεσίες για την προγραμματική αυτή περίοδο. Και μακάρι να συνεχίσετε και έτσι. Ας έρθουμε τώρα στον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός αυτός και των δύο προηγούμενων ετών, και το 2015 αλλά και το 2014, είναι προϋπολογισμοί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σφιχτοί λόγω μνημονίων και είχαν και μια διαδικασία έγκρισης από το Οικονομικό Παρατηρητήριο ή παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλεσης μετά, όπως λέγεται, τον νόμο, που δεν σε αφήνει και πολλά περιθώρια να ενεργήσεις έξω από τον νόμο. Βεβαίως, μέσα στον προϋπολογισμό πρέπει να φαίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και η πολιτική βούληση για την ανάπτυξη του τόπου. Όπως τον είδαμε τον προϋπολογισμό και στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί συζητήσαμε αρκετά, επί ώρες δηλαδή, στην Οικονομική Επιτροπή και τον αφιερώσαμε αρκετό χρόνο. Προκύπτει σαφέστατα ότι ο προϋπολογισμός είναι ρηματικός και σας λέω να σας προλάβετε, ας πούμε, αλλά δεν έχει περιπτώσει. Αυτό δεν είναι μόνο εκ του γεγονότος ότι αποτυπώνεται και στις παρατηρήσεις οικονομικού παρατηρητηρίου, αλλά κυρίως από την ανάλυση του προϋπολογισμού που έχει σχέση και με την εξέλιξη του προϋπολογισμού το 2015. Όπως είδα τη τελευταία συνεδρίαση, η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2015 είναι απαράδεκτη. Στα ανταποδοτικά μας έχουμε στέρηση 100%, 95%. Και πολύ σωστά ο κ. Ζουγούρης είπε ότι δεν βεβαιώσαμε. Γι' αυτό και προκύπτει πολιτική ευθύνη για τη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι ότι δεν μαζέψαμε, γιατί το δεν μαζέψαμε μπορεί να υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες λόγω προβλημάτων στον κόσμο, ένφια, χρέη, κόκκινα δάνεια κτλ. Και μπορεί ο άλλος να κάνει επιλογή να τελευταία αφιερώσει τα ανταποδοτικά. Αυτό είναι σεβαστό. Αλλά να μην βεβαιώσει η Δημοτική Αρχή εδώ και ένα χρόνο. Να μην βεβαιώσει έσοδα τα οποία είναι αναγκαία και κρίσιμα για τη λειτουργία της, είναι νομίζω θεωρώ απαράδεκτο. Και επίσης,
αυτό θεωρώ ότι δεν είναι άσχετο με τις αλλαγές, κύριε Δήμαρχε, που πήγατε να κάνετε. Και εγώ είπα και στον κύριο Πρόεδρο κάποια στιγμή και σε όσους και σαν κάποιους αντιδημάρχους ότι αυτές οι αλλαγές δεν βοηθούν στη λειτουργία του Δήμου. Αναταράσσω το προσωπικό, διαταράσσω. Όταν θες να κάνεις αλλαγή, αυτό λέει το management, κάνεις μια αλλαγή στοχευμένη για να λύσεις ένα πρόβλημα. Και αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, κάνεις μια δεύτερη αλλαγή. Δεν κάνουμε ένα rotation του προσωπικού πάνω κάτω, χήμα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να προδώσει την καινούργια θέση, ιδιαίτερα. Άμα τελειώσετε, να συνεχίσω, παιδιά. Έτσι, γιατί... Και ιδιαίτερα όταν οι αλλαγές αυτές γίνονται και παρά τη θέληση του προσωπικού. Επομένως, πράγματι η εξέλιξη του προβλησμού του 2015 είναι απαράδεκτη, γι' αυτό και δεν έχουμε έσοδα, γιατί είναι εγκληματικός. Και αυτό του χρόνου, όποιος είναι αντιδήμαρχος, θα σας δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Άντε φέτος, επειδή είναι έτσι εγκύκλιος, έλεγε ότι κοιτάς εξέλιξη έσοδα 14-15 Ιούλιο, ας πούμε, και, όταν το, και εκεί που αν το 15 είναι ελληματικό, όπως ήταν σε όλες τις κατηγορίες, ήταν ελληματικό, πας στα έσοδα του 14. Και τα έσοδα του 14 ευτυχώς ευνοούσαν. Επίσης είχαμε επιβιώσει δύο φορές το 14 τότε, και προφανώς και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μαζέψει κάποια χρήματα, και ευτυχώς τα έσοδα του 14, των ανταποδοτικών του 14, ήταν σημαντικά και έτσι και μπόρεσαμε και εγγράψαμε σημαντικά ποσά. Του χρόνου, δεν βλέπω σε δύο μήνες να μαζεύονται τα ανταποδοτικά, του χρόνου θα έχετε φοβερό πρόβλημα να καταρτήσετε προϋπολογισμό. Σας το λέω από τώρα, μπας και ζωθεί τίποτα, ίσως και κακώς σας το λέω, έπρεπε να σας αφήσω δηλαδή. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει, επειδή είμαστε εδώ για να βοηθάμε τον τόπο μας, γι' αυτό και το αναφέρω. Επομένως, κύριε Αντιδήμαρχε, αρμόδια Αντιδήμαρχε, έχεις δύο μήνες, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, και αν προλάβεις, να βελτιώσεις να εισπράξεις. Για να... Και να εισπράξεις πρέπει. Γιατί πας στις πράξεις του προηγούμενου έτους. Άρα, επομένως, έχουμε σοβαρό πρόβλημα ως Δήμος πια, όχι, όχι ως Δημοτική Αρχή μόνο. Και επιπλέον έρχονται και απαιτήσεις, όχι μόνο τις δικές μου περιόδους, και εγώ βρήκα απαιτήσεις 800.000 μαζί με τους άλλους Δήμους από τη Σέρβια. Αντικειμενικά θέλετε από δυσκολίες στον κόσμο ένα 100-200. Εμείς ανεβάσαμε στο 1.600. Σας παραδώσαμε, νομίζω 1.623, τέλος πάντων 1.800. Ξανεβάζαμε 500-600.000 λόγω μνημονίων κτλ. Αυτές οι απαιτήσεις τώρα, οι οποίες είναι σπρακτές, αλλά δεν βλέπω να εισπράττονται, μαζί με τη στέρηση εισόδων του 2015, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016. Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχία. Εάν δεν είναι κατανοητά αυτά που λέω, και εις βρες άκουσα με μεγάλη προσοχή, αλλά φαίνεται ότι ναι, το ακούτε, αλλά όταν μιλάω, διασπάται η προσοχή, ειδικά όταν αυτός που κινείται ή μιλάει είναι απέναντι από τον ομιλούντα. Αυτό να το εφαρμόζετε κι εσείς, κύριε Κωνσταντοπούλη. Εγώ είναι αλήθεια ότι μερικές φορές διακόπτω. Αλλά διακόπτω εκεί που προσβάλλεται η δική μου υπόληψη και τις παράταξής μου. Δεν διακόπτω χωρίς λόγο. Λοιπόν, σας παρακαλώ να το σημειώσετε αυτό. Ναι, σήμερα θα μετρήσω από εδώ και πέρα τις διακοπές σας και θα... Ναι, εάν δεν είναι σε αυτό το πνεύμα, ναι, τότε ναι. Εντάξει. Αν δεν είναι σε αυτό το πνεύμα. Εκτός αν κάνω καμιά πλάκα, ας πούμε. Εντάξει, αλλά είναι λίγες φορές. Ωραία, ωραία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τέλειωσε η συζήτηση, τέλειωσε. Και να σεβόμαστε τον ομιλητή. Επομένως, λέμε ότι... Πράγματι, ο προβλησμός είναι ελληματικός και είπα τους λόγους για τους οποίους είναι και θα δημιουργήσει και επιπλέον και προβλήματα στην προβλησμό, στην εκτέλεση του προβλησμού, αλλά και στην προβλησμό του 2017. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όπως είδα τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση την εγκύκλιο. Το έκανε ο διευθυντής, το έλεγξε ο αντιδήμαρχος, το έλεγξε και εγώ προσωπικά και είδα ότι πράγματι τα νούμερα είναι όπως λέγει εγκύκλιος. Τα έσοδα είναι λίγα έτσι κι αλλιώς. Είναι καλό το γεγονός ότι το Οικονομικό Παρατηρητήριο μας διόρθωσε και είπε ότι θα πάρουμε και τα ποσά του 2015, το 2015 τα οποία δεν μας έχουν αποδοτεί. Καλό είναι αυτό, αυξάνει τα έσοδα. Παρακαλώ κύριε Σικούρη. Ας συνεχίσω λοιπόν.
Στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι θα πρέπει να γίνει η σύγκριση εισόδων εξόδων 14-15 ανακωδικό γενικής κατηγορίας. Όπως είπα και στην Οικονομική Επιτροπή, κατά την άποψή μου έπρεπε να γίνει ανάλυση κωδικός, ανακωδικός στους επιμέρους κωδικούς, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή εγγραφή ανακωδικό, γιατί αλλιώς πρέπει να γίνονται συνέχεια αναμορφώσεις προϋπολογισμού και η συνεχής αναμόρφωση προϋπολογισμού δημιουργεί προβλήματα και στην εικόνα του Δήμου, αλλά και στην εκτέλεση των έργων. Και στην εκτέλεση του έργου θα χρειάζεται κάθε φορά να κάνει ανανόμορφωση. Αυτό το λέω ως γενική παρατήρηση, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε με την εγκύκλιο μεν, αλλά ανακωδικό ιδιαίτερα στους κρίσιμους κωδικούς, οι οποίοι έχουν σχέση με τα έσοδα και τα πολιτικά, αλλά και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, θεωρώ ότι στον προβλησμό έπρεπε να εγγραφεί το σύνολο των κονδυλίων του ΕΑΠ, θα που περάσαμε τελευταία δηλαδή, γιατί έχουμε κρίσεις. Από την Περιφέρεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι κανένα πρόβλημα, αφού πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο πρωτογενώς. Πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, την Επιτροπή Παρακολούθησης. Είναι και σε μένα κονδύλια, κατά την άποψή μου. Άσε με ρε Φώτη, μην με διακόψεις παρακαλώ συνέχεια. Δεν μιλάμε δυο μας. Τοποθετούμε Φώτη, άσε με να τελειώσω. Κατά την άποψή μου, και πιστέψτε μου ότι έχει βάση αυτό που λέω και μπορούσε να γίνει, έπρεπε τα 2-2,5 εκατομμύρια που έχουμε εγκρίνει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον πέρασαν όλες τις εγκρίσεις που προβλέπονταν, να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, γιατί εκεί πραγματικά τότε και για το καλό της Δημοτικής Αρχής θα αποτυπώνονται και κάποια έργα τα οποία δίνουν και μια αναπτυξιακή τροχιά στο Δήμο, πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Και το λέω αυτό γιατί τα έργα αυτά, τα περισσότερα, το σύνολο των έργων αυτών που περάσαμε από τον πόρο, όχι το σύνολο, το 80% των έργων περάσαμε στον πόρο, αλλά και αυτών που εγγράφονται στο τεχνικό μας πρόγραμμα, είναι έργα δικά μας συνεχιζόμενα και πολύ καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και τα ασπάστηκε και τα προχωράει. Έχω την άποψη λοιπόν ότι για το ΕΑΠ έπρεπε να είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είναι ΕΑΠ των ετών 12, 13, 14. Τις χρονές που εμείς ήμασταν στη Δημοτική Αρχή δεν προλάβαμε να τα αξιοποιήσουμε. Είναι λεφτά που σας είπα και οι Δήμαρχοι του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου, όσοι τα αφήσαμε κληρονομιά, όπως σας αφήσαμε κληρονομιά το χρέος, τα 3,5 ή τα 5,200, έτσι σας αφήσαμε κληρονομιά τα 2,5 εκατομμύρια της του ΕΑΠ, το οποίο εμείς για λόγους που δεν έχει σχέση με εμάς, αλλά με τους άλλους Δήμους, Κοζάνη, Πτωλεμαίδα και Αμίντιο και Φλόρινα, που κάναν προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για το πώς θα μοιράσουν τον πόρο, καθυστέρησε 3 χρόνια. Έστω όμως και τώρα βλέπουμε τα χρήματα του ΕΑΠ πάνε σε σωστό τόπο, έτσι να το πούμε. Και βέβαια, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει γρήγορα, συμφωνώ με τον κύριο Ζηγούρη εδώ και με όλους, γιατί όλοι μας το έχουμε αποδειχθεί, να πάμε σε μια γρήγορη συνεδρίαση για το ΕΑΠ του Δήμου και να εντάξουμε εκεί και άλλα έργα, αναπτυξιακά, σαν αυτό που είπε ο κύριος Κουτζομήτρος, και άλλες μελέτες οι οποίες θα προλάβουν το καινούργιο ΕΣΠΑ και στον Υπουργείο Πολιτικής Ανάπτυξης, αλλά και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όταν συζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, είχαμε βάλει κάποιες παρατηρήσεις, απαράβατη όρη για να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Με χαρά διαπιστώνω ότι η ανάπτυξη της πλατείας Λάβας έχει ένα ποσό. Μπορεί να γίνει τροποποίηση στην αρχή του χρόνου και να εγγραφεί κι άλλο ποσό με τον ΕΑΠ. Επίσης, τοποθετηθήκαμε προηγουμένως για το πολιτιστικό Καστανιάς, το οποίο είχαμε ξεκινήσει μελέτες το 2013, ολοκληρώθηκαν ευτυχώς το 2015. Και άρα είμαστε έτοιμοι και εκεί. Θα πρέπει να εγγραφεί ένα πόσο μικρό έστω, δεν έχει σημασία, το 5.000 να υπάρχει ο σχολικός εκεί. Και 1.000 και 2.000 από το αποθεματικό. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και βεβαίως συμφωνώ με τον Μίλτο, τον κύριο Μιζομήτρο, ότι πρέπει να υπάρξει κωδικός και για το αρδευτικό, για τη μελέτη, συγγνώμη, για τη μελέτη του κωδικού, κωδικός για τη μελέτη του αρδευτικού στι θέσει κοινωνία. Ή τουλάχιστον αυτό που λένε προκατακτικές μελέτες είναι αυτές. Έτσι να εγγραφεί. Εντάξει, προκατακτικές μελέτες στη θέση κοινωνίας του Δήμου Δημοτικής Ενότητας Λιβαδερού. Με αυτά τα 3 και με τα άλλα μικροπαρατηρήσεις που έκανα στην Οικονομική Επιτροπή, που νομίζω ότι υιοθετήθηκαν και έχουν συμφωνήσει ότι υιοθετήθηκαν, θα προχωρήσει ο προϋπολογισμός. Ως παρατηρήσεις θέλω να πω ότι κοιτώντας το τεχνικό πρόγραμμα
και τον προϋπολογισμό, κύριε Ζωμπά, μάλλον σε εσάς θα πρέπει να απευθυνθώ, βλέπω ότι δεν υπάρχει ταύτιση εγγραφών του τεχνικού προγράμματος στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό είναι πολύ λιγότερα από το τεχνικό σημάδι ότι οι δύο διευθυντές δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Σας λέω γιατί έχω την εμπειρία. Το πέρασα αυτό εγώ. Σημάδι ότι οι δύο διευθυντές δεν συνεργάστηκαν μαζί τους, μεταξύ τους, έτσι ώστε όσα έδωσε ο κ. Θοδωρίδης στις διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών να εγγραφούν αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο έκανε ο κ. Τσικαρδάνης στην εγγραφή του προϋπολογισμού. Που σημαίνει δηλαδή ότι στον προϋπολογισμό είναι πολύ λιγότερα έργα από αυτά που φαίνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Αν μπορεί έστω και τώρα να γίνει αυτό, έτσι να υπάρχει ταυτοποίηση του τεχνικού προγράμματος αφήστε με λίγο. Με ταυτοποίηση του τεχνικού προγράμματος, το οποίο να περάσει στον προϋπολογισμό, άμα θα δείτε τους κωδικούς, υπάρχουν κωδικοί στο τεχνικό πρόγραμμα που έχουν χρηματοδότηση. Και είναι κρίμα να μην φέρνουν. Κανονικά με βάση αυτό δεν έπρεπε να το ψηφίσω. Ακριβώς γιατί δεν ταυτίζονται. Αλλά επειδή εγώ έχω αντίστοιχα προβλήματα με τους διευθυντές, είχα και εγώ, γι' αυτό σας λέω ότι έστω και τώρα μπορεί να διαμορφωθεί, να υπάρχει τάξη. Τουλάχιστον στα έργα τα οποία έχουν χρηματοδότηση. Έτσι. Επίσης, ο προϋπολογισμός είναι ισοσχελισμένος και είναι σύμφωνα με την οδηγία, όμως όπως λέει και το Οικονομικό Παρατηρητήριο, είναι μη ρεαλιστικός. Και δεν είναι μόνο το γεγονότος ότι έχουμε πρόβλημα στην υστέρηση των εισόδων, αλλά και άλλες εγγραφές μας δείχνουν πραγματικά ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα έχει μια δυσκολία στην εκτέλεσή του. Κάτι που παρατηρώ, ο κ. Βαζελιώτης εδώ κύριε Δήμαρχε έχει δίκιο, φαίνεται όπως είναι ο προϋπολογισμός και κυρίως εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν τα έργα, ο προϋπολογισμός έχει μια σάφια έτσι, διαχειριστική, δεν δείχνει κατεύθυνση πολιτική, που να λέει αυτό που είπατε εσείς και αυτό που είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δίνουμε έμφαση στον αγροτικό τομέα. Εάν είχαν εγγραφεί τα έργα που περάσαν το τελευταίο στον πρωτογενή τομέα, που είχαν περάσει το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, τα έργα του ΕΑΠ δηλαδή, τότε θα έχει μια πολιτική κατεύθυνση και αναπτυξιακή. Δυστυχώς δεν φαίνεται μέσα εδώ. Τώρα εμείς που είμαστε στο δημοτικό συμβούλιο, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ξέρουμε ότι έχουμε ψηφίσει και θεωρούμε ότι αυτά στην πρώτη αναμόρφωση θα περάσουν μέσα και άρα θα δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ένα τελευταίο. Διαπιστώνουμε με χαρά ότι στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν δικά μας έργα, τα περισσότερα είναι δικά μας έργα και είναι θετικό αυτό. Το είπα και στην αρχή και θέλω να κουράσω άλλο επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα. Με βάση τις παρατηρήσεις λοιπόν που έκανα όσον αφορά τον μη ρεαλιστικό προϋπολογισμό, είναι ισοσκελισμένος αλλά ελληματικός κτλ. Κανονικά έπρεπε να καταψηφίσω τον προϋπολογισμό. Όμως υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, ότι τα περισσότερα έργα είναι της δικής μας περιόδου και άρα πρέπει να συνεχιστούν. Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίσουμε σε κάθε δημοτική αρχή και στην παρούσα ότι υπάρχει δυσμενής οικονομική συγκυρία της χώρας. Ξέρουμε ότι δεν αποδίδει στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτά που πρέπει να αποδώσει, ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεται και πρέπει να δείξουμε κατανόηση σε αυτό. Και πλέον, μια πλέον κατανόηση στον κύριο Αντιδήμαρχο του σημερινό, τον οποίο τον βλέπω ζαλισμένο συνεχώς. Και να έλαβε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες να δουλέψει, να συντάξει με βοήθεια που δεν την είχε από ό,τι μπορώ να καταλάβω και πολύ. Ίσως ο οικονομικός διευθυντής να ξέρει περισσότερα, μπορεί να δουλέψει και μόνος του. Αλλά διάφορα πτώση δούλεψε κάτω από αντίξερες συνθήκες για να καταρτήσει ένα προϋπολογισμό που μεν πληρεί τους όρους συγκυκλίου, αλλά έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Ένα τελευταίο. Για να δουλέψει ο Δήμος χρειάζεται προϋπολογισμό. Εάν καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός σήμερα, δεν προλαβαίνει να πάει στην περιφέρεια. Αν καταψηφιστεί, γίνεται αναπομπή. Αν δεν είναι σωστός, γίνεται αναπομπή από την περιφέρεια. Είτε από τη Σκανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται ανασμήλωση. Πρέπει ο προϋπολογισμός του Δήμου, 31/12 του, να είναι εγκεκριμένος. Έτσι ώστε από μία πρώτου να δουλεύει. Να δουλεύει ο Δήμος με όποια δημοτική αρχή, με τη χειρότερη δημοτική αρχή δεν έχει σημασία, ή με την καλύτερη και πάλι δεν έχει σημασία. Πρέπει όμως ο Δήμος να δουλεύει, να μπορούν να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες και των υπαλλήλων και του κόσμου. Με αυτό το σκεπτικό και με αυτά που είπα πριν, εγώ προσωπικά ψηφίζω υπέρ του προϋπολογισμού.
Δεν δεσμεύω όμως τους συμβούλους μου, ο οποίος καθένας μπορεί να ψηφίσει κατά την κρίση του.